με τους κινδύνους γύρω μας να μεγαλώνουν και να είναι πολλές φορές απροσδιόριστοι. Η αυτοάμυνα έχει μπει στην καθημερινότητα των πολιτών. First of all, put your arms up, close your artery, put your hands, your heart, okay, and stand in that position. Why? Because if you come low, I'm already, okay, don't stand like that, and then you are bigger target. Το Καλάχ είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας επιβίωσης, εντελώς διαφορετικό από σχεδόν ό,τι αποκαλείται. Αυτοάμυνα ανά τον κόσμο, σύστημα ή τέχνη. Η ιδιαιτερότητά του και αυτό που το κάνει μοναδικό εγκείται αφενός μεν στην προσέγγιση του πάνω στο κομμάτι αυτοάμυνα επιβίωση, αφετέρου δε στον ιδιαίτερο τρόπο εκμαθήσεώς του. Second thing I do is I give some damage to what is groin area and then I change this hand over hook to protect. Στην Καλαμάτα τις προηγούμενες ημέρες και στους χώρους της Ultimate Training Academy βρέθηκε ένας βετεράνος πολέμου και πρώην μέλος της πιο επίλεκτης μονάδας ειδικών δυνάμεων Γκολάνι του Ισραήλ, ο Ιντάν Αολνίκ. I now traveling over 27 countries. I train special forces, police, law enforcement. Ταξιδεύω σε 27 χώρες στον κόσμο, εκεί όπου αναλαμβάνουν την εκπαίδευση ειδικών δυνάμεων, αστυνομικών, αλλά και επαγγελματιών και φυσικά πολιτών γύρω από το σύστημα Καλάχ και είναι για μένα ιδιαίτερη τιμή. Τώρα αυτό το διάστημα ζω στην Νότιο Αφρική. Η Νότιος Αφρική είναι μία από τις πιο επικίνδυνες χώρες στον κόσμο. Συναντάς περιστατικά με μαχαίρια, με όπλα και με ένα σωρό άλλα αντικείμενα. Αυτό που διδάσκουμε είναι ό,τι καλύτερο για την πραγματικότητα. Είναι αυτό που ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες. To minimize the injuries is to about to be able to come. Ο στόχος για τον κίνδυνο είναι ένας, να μειωθεί η πιθανότητα τραυματισμού, να γυρίσουμε στο σπίτι ασφαλής. Γι' αυτό χρειάζεται η κατανόηση μιας σειράς από καταστάσεων, της νοητικής κατάστασης, της συναισθηματικής, αλλά και του βιώματος. Will be affected. Μία εβδομάδα είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε μέσα στη σχολή μας τον Ιντάν Αμπολίνκ. Κάναμε ένα σχολείο εκπαιδευτών μία εβδομάδα, από τη Δευτέρα έως και σήμερα, όπου 6 εκπαιδευτές περάσαμε το σχολείο Καλάχ για level 1, level 2. Στους χώρους της Ultimate Training Academy λειτουργήσε το νέο σχολείο εκπαιδευτών με προσέγγιση στις πραγματικές συνθήκες εκδήλωσης βίας, λεκτικής, σωματικής και την καταστολή αυτών, αλλά το πιο σημαντικό, την αναγνώριση σε πρώιμο στάδιο των επικίνδυνων περιοχών. Ήταν μια ωραία προπονητική εμπειρία που τη ζήσαμε και τη βιώσαμε στο 100%, έτσι ώστε να καταλάβουμε πώς είναι να επιβιώνουμε από δύσκολες συνθήκες, όπως επιθέσεις με μαχαίρι, επιθέσεις άοπλες, ένοπλες, επιθέσεις από δύο άτομα κτλ. Είναι χαρά μου πλέον αυτό το σύστημα αυτοάμυνας να το έχουμε στη σχολή και να διδάσκεται πλέον από εδώ και πέρα. Το σύστημα Καλάχ έχει 5 επίπεδα εκπαιδεύσεως. Στην Καλαμάτα πλέον αλλά και την Πελοπόννησο βρίσκονται αναγνωρισμένοι εκπαιδευτές. Πέρυσι κάναμε το σχολείο εκπαιδευτών στην Τρίπολη. Φέτος το φέραμε στην Καλαμάτα. Στόχος μας είναι κάθε χρόνο ο Ιντάν Αμπόλικ να βρίσκεται στην Ελλάδα και να κάνουμε σε διάφορες περιοχές το σχολείο εκπαιδευτών. Στόχος μας του χρόνου να γίνει στην Αθήνα, ώστε να μπορεί να το γνωρίσει ο κόσμος και να έρθουν και νέοι εκπαιδευτές. Είτε ασχολούνται πρώτη φορά με την αυτοάμυνα, είτε έχουν κάποιο άλλο στυλ αυτοάμυνας εκπαιδευτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Βασίλη το Δελή και το Δημήτρη το Βάση, οι οποίοι είναι οι head coach στην Ελλάδα και από αυτούς γνώρισα αυτό το σύστημα, το εκπαιδεύτηκα και πλέον θα το βάλω στην Ultimate Training Academy σαν μάθημα αυτοάμυνας για πολίτες και αθλούμενους, για σώματα ασφαλείας, security και τα λοιπά. Γενικά θα γίνει και ένα σεμινάριο σε λίγες μέρες, θα ανακοινωθεί σύντομα. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Κώστα τον Χρονόπουλο, που γενικά ήταν στην Καλαμάτα ένα χρόνο προπονητής πάνω στο σύστημα Καλάχ. Στόχος μας είναι ο κάθε εκπαιδευτής να μάθει να διδάσκει σωστά την αυτοάμυνα, να καταλάβει ο εκπαιδευτής ότι όταν διδάσκουμε αυτοάμυνα σε πολίτες, έχουμε το βάρος στους ώμους μας της ζωής τους. Έρχονται και μας δίνουν τη ζωή τους στα χέρια μας με στόχο να τους διδάξουμε πώς να επιβιώνουν.